Περισσότερα για την εξέλιξη της πανδημίας, για τη μετάλλαξη Δέλτα και για τους εμβολιασμούς θα συζητήσουμε με τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, κύριο Θανάσιο Εξαδάκτυλο, ο οποίος μου κάνει την τιμή και είναι σήμερα στην παρέα του Real FM. Καλημέρα κύριε Εξαδάκτυλο, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλημέρα κυρία Σαμολαδά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας. Και βέβαια θα πούμε και για αυτό το εξαιρετικό webinar που διοργανώνεται σήμερα το απόγευμα, για το πώς αφήνει σε όσους έχουν νοσήσει ο COVID μακροχρόνια προβλήματα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως από τα βασικά. Περιμένατε ότι θα φτάναμε μέσα σε λίγες μέρες στο χθεσινό αριθμό κρουσμάτων και πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το σημείο? Κοιτάξτε, σε αυτό το σημείο οδηγηθήκαμε το γεγονός ότι η μετάλλαξη Δέλτα κινείται ταχύτατα, με ταχύτητες πολύ μεγαλύτερες από τις οποίες κινούνταν τα προηγούμενα στελέχη του ιού, και από την πλημελή τήρηση των μέτρων στις περισσότερες δραστηριότητές μας. Και εδώ να διευκρινίσουμε ότι εάν σε μία από τις δραστηριότητές μας δεν τηρούνται τα μέτρα, αυτό είναι επαρκές για να ανατρέψει την προσπάθεια που γίνεται σε όλες τις άλλες δραστηριότητες. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη στους χώρους εργασίας δεν τηρούμε τα μέτρα, αλλά τα τηρούμε ευλαβικά στη διασκέδαση, θα έχουμε διασπορά και το αντίστροφο. Και αρκεί σε μία δραστηριότητα να μην είμαστε συνεπείς για να μην έχουμε αποτέλεσμα. Για να έχουμε αποτέλεσμα πρέπει να είμαστε συνεπείς παντού. Παντού. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για τις επόμενες μέρες ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων? Μπορεί να εκτροχιαστεί η κατάσταση και τι θα σημάνει μια τέτοια εξέλιξη για το σύστημα υγείας? Αυτή τη στιγμή το τέταρτο κύμα έχει ξεκινήσει, ξεκινάει, όπως θέλετε περιγράψτε το, είναι εδώ εν πάση περιπτώσει. Εκείνο που θα έχουμε μια διάδοση του ιού στους μη εμβολιασμένους, και αυτό αφορά όλους τους μη εμβολιασμένους, και σε κάποιους από τους εμβολιασμένους, οι οποίοι είναι στο ποσοστό που τα εμβόλια δεν παρέχουν ανοσία, σε αυτό το 5 έως 10% και σε κάποιους από τους εμβολιασμένους. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να εμβολιαστούν τώρα, άμεσα, όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί για να προστατευτούν. Αυτό αφορά οπωσδήποτε όλους όσους είναι άνω των 50, μία εξαίρεση, αυτοί πρέπει να εμβολιαστούν όλοι ανεξαιρέτως, αλλιώς κινδυνεύουν να ταλαιπωρηθούν πολύ σοβαρά και με προβλήματα και επιπλοκές πολύ σοβαρότερες από τις σπάνιες που μπορεί να έχουν τα εμβόλια, και αφορά και όλους τους υπολείπους βεβαίως, οι οποίοι ως νέοι μπορούν να έχουν μια προοπτική νόσησης ελαφρύτερης, θα υπάρξουν όμως και εξαιρέσεις, και αυτό θα συνιστά τραγωδίες όπου υπάρξουν εξαιρέσεις, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το τέταρτο κύμα, δηλαδή εμβολιαζόμενοι. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα λέτε κάτι εσείς, άλλο. Τα λέμε και εμείς. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυνατόν να βγουν οι δήμαρχοι και να καταφέρουν να πείσουν τους δημότες τους να εμβολιαστούν. Δεν ξέρω αυτό πώς το αντιμετωπίσατε εσείς στο άκουσμά του. Αυτή τη στιγμή, κυρία Σαμολαδά, πρέπει να βγουν όλοι. Όταν λέμε όλοι, όλοι. Οι γιατροί, οι παπάδες, οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι των κυνηγών, οι πρόεδροι των ψαράδων, οι πρόεδροι των εμπόρων, οι πρόεδροι των καταστημάτων εστίασης, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες των δημοσίων και των ιδιωτικών υπαλλήλων, των εργατικών κέντρων, πρέπει να βγουν οι πάντες, να φωνάξουν προς πάσα κατεύθυνση όποιος δεν εμβολιάστηκε, να πάει και να βγάλει τον μπράτσο του να εμβολιαστεί, διότι θα περάσουμε κάτι το οποίο μπορούμε να αποφύγουμε. Υπάρχουν περιοχές που σας προβληματίζουν περισσότερο και ενδεχομένως να είναι με το ένα πόδι σε τοπικό lockdown? Μας προβληματίζουν όλες τις περιοχές, διότι η ταχύτητα είναι τόσο μεγάλη που αν σήμερα πούμε ότι έχει πρόβλημα η Κρήτη, κάποιος μπορεί να σκέφτεται, ωραία, εγώ κατοικώ στη Φλόρινα, δεν έχω πρόβλημα, και η σκέψη αυτή είναι λάθος. Σήμερα μπορεί να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα η Κρήτη, αύριο θα έχει η περιοχή που δεν έχει σήμερα πρόβλημα, όπως και η Κρήτη δεν είχε πρόβλημα όταν είχαν περιοχές άλλες πρόβλημα. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή η προοπτική αφορά όλη την ελληνική επικράτεια από την Ορεθιάδα μέχρι τη Γάβδο και από τους Οθονούς μέχρι το Καστελόριζο. Ναι. Εκτός το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο είναι όλοι εμβολιασμένοι. Συγγνώμη, λάθος για το Καστελόριζο. Ναι, αλλά εντάξει. Και εκεί πέρα μην νομίζετε. Αν αρχίζουν να πηγαίνουν ανεμβολίαστοι ταξιδιώτες, θα έχουμε πρόβλημα.
στους ταξιδιώτες. Εκεί είναι 100% εμβολιασμένοι. Ναι. Αυτοί εξαιρούνται. Λάθος δικό μου που ανέφερα το Καστελόριο. Ναι. Λοιπόν, τώρα ποια νέα μέτρα ενδέχεται να βρεθούν σήμερα στο τραπέζι της Επιτροπής? Μπορεί, για παράδειγμα, να τεθεί ζήτημα επιστροφής της μάσκας και σε εξωτερικούς χώρους ή διενέργειας rapid test, ακόμη και για τις μετακινήσεις από νομό σε νομό? Το δεύτερο νομίζω ότι είναι πολύ λογικό. Ενδεχομένως να το συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν θα τεθεί στην ημερήσια διάταξη. Ναι, η χρήση της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους μέσα στο καλοκαίρι, εκεί όπου δεν υπάρχει συνωστισμός, έχει ένα στοιχείο υπερβολής. Ακόμα και αν το προβλέψουμε, φοβούμε ότι δεν θα τηρηθεί. Καλύτερα είναι λοιπόν να επικεντρωθούμε στην τήρηση των μέτρων που προβλέπονται και να μην αναζητούμε πάντοτε να λάβουμε κάποιο περαιτέρω μέτρο υπερβολικό, γιατί αμελούμε να κάνουμε το λογικό. Ναι. Πιο λογικό, κύριε Ξαδάχτη, έχει χαθεί η κοινή λογική. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να πούμε για την ενδιαφέρουσα αυτή διαδικτυακή εκδήλωση που οργανώνεται σήμερα με θέμα low COVID και εσείς θα χαιρετήσετε, που αφορά και γιατρούς αλλά και κοινό. Τι είναι το παρατηνόμενο COVID και τι θα συζητηθεί σήμερα? Κυρία Σαμολαδά, η COVID είναι μια νόσος που αφορά όλα τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Δεν γνωρίζουμε ποιον και πόσο θα πλήξει και δεν γνωρίζουμε δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιος από αυτούς που θα νοσήσουν θα έχει προβλήματα μακράς χρονικής διάρκειας, τα προβλήματα που θα διαπραγματευτεί το σημερινό webinar. Και θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που οργανώνουν αυτό το webinar για την καταπληκτική δουλειά που έχουν κάνει. Πολλοί εκ των οποίων πάσχουν και οι ίδιοι από long COVID, δηλαδή ταλαιπωρούνται με προβλήματα υγείας μήνες μετά την αρχική τους νόσηση, που ήταν είτε το 2020 την άνοιξη, είτε το φθινόπωρο του 2020. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λαμβάνουν και όλοι υπόψη τους, διότι κάποιοι άνθρωποι από αυτούς που θα νοσήσουν με COVID θα συνεχίσουν να έχουν προβλήματα υγείας και στη συνέχεια, τα οποία μπορεί να είναι νευρολογικά, μπορεί να είναι καρδιολογικά, μπορεί να αφορούν το αναπνευστικό τους, μπορεί να αφορά το δέρμα τους ή την τριχοφυΐα τους, θα είναι δηλαδή δερματολογικής φύσεως. Και αυτό είναι η απάντηση σε όσους αφρόνως πιστεύουν ότι οι εμβολιαζόμενοι σήμερα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα μετά από κάποια χρόνια, πιστεύοντας σε δοξασίες. Αυτή είναι η απάντηση, ότι πολλοί από αυτούς που νόσησαν και δεν ήταν όλοι ούτε μεγάλης ηλικίας, ούτε με υποκείμενα νοσήματα, οι περισσότεροι ήταν άνθρωποι ενεργοί και με καλή υγεία, μέσης ηλικίας, ταλαιπωρούνται με προβλήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι ένα καινούριο ολόκληρο κεφάλαιο. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα ακούσουμε πράγματα. Ναι, από ό,τι μου είπε και ο κύριος Λιόλιος, θα ακούσουμε πράγματα τα οποία ούτε πηγαίνει το μυαλό μας, πρόεδρε. Όπως ας πούμε ότι μπορεί να αφήσει πρόβλημα στη φωνή. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται η πάθηση, αλλά πράγματα που εμένα με εντυπωσίασαν και πραγματικά ούτε που πήγαινε το μυαλό μας. Λοιπόν, έρχονται πάρα πολλές ερωτήσεις από ακροατές και ήθελα να σας τις μεταφέρω, γιατί κάποιες έχουν σημασία και έχουν να κάνουν με το κομμάτι της εμβολιαστικής διαδικασίας. Η Άννα μου μεταφέρουν το μήνυμά της, ότι λέει ότι πουθενά στη Θεσσαλονίκη δεν κάνουν το Moderna, ακόμη και από το εμβολιαστικό της ΔΕΘ δεν το κάνουν. Γιατί? Εγώ έχω την αίσθηση ότι στο εμβολιαστικό της ΔΕΘ κάνουν το Moderna. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόσκαιρη. Συνεχίζω να διαβάζω το μήνυμα. Λέει ότι το έψαξε πολύ λόγω προβλήματος υγείας και στην ουσία κατάλαβε ότι πρέπει να πάει σε άλλη πόλη. Προφανώς, για να έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρετε. Ναι. Δεν ξέρω να σας απαντήσω τώρα. Αυτό είναι ένα πολύ ειδικό θέμα. Αν υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο ο εφοδιασμός σε Moderna έχει καθυστερήσει στην Θεσσαλονίκη σε κάποιο εμβολιαστικό κέντρο, αυτό δεν το γνωρίζω. Ας κάνει το Pfizer. Ας κάνει το Pfizer ή ας κάνει το Johnson, το μονοδοσικό, αν έχει αλλεργία στο έκδοχο της Pfizer, που είναι σπάνια, αλλά υπάρχουν σε μερικούς ανθρώπους. Τώρα, ποιο είναι το κακό σενάριο, κύριε Ξαδάκτηλη, που βλέπετε να έρχεται αν συνεχιστεί η εξέλιξη των κρουσμάτων με τον ίδιο ρυθμό σε συνδυασμό με τη μη τήρηση των μέτρων προστασίας και φυσικά την επιβράδυση του εμβολιασμού, που εγώ τα έλεγα και χθες, δεν θέλω τώρα να επαναλαμβάνομαι.
στους ακροατές, είμαι έξαλλη και με την ειρωνία ορισμένων που δεν έχουν εμβολιαστεί και εγώ δηλαδή ήρθα αντιμέτωπη με μια υποτιμητική συμπεριφορά απέναντί μου, ότι εγώ είμαι χαζή που εμβολιάστηκα και εκείνη έξυπνη. Το καριασμό θα κάνουμε στο τέλος, κυρία Σαμολαδάκη. Να σας πω την αλήθεια, εμένα με εντυπωσιάζει ο άνθρωπος που έρχεται με θράσος χιλίων πιθήκων και λέει στον γιατρό που έχει σπουδάσει μια ζωή και που είναι εμβολιασμένος, αυτός, η γυναίκα του, τα παιδιά του, οι γονείς του και το προσωπικό του, και του λέει ο Αδαής ότι εγώ ξέρω καλύτερα από σένα ουσιαστικά, γιατί αυτό λέει, και θα περιμένω να εμβολιαστώ τον Οκτώβριο ή να δω τι θα σου συμβεί μετά από μερικά χρόνια. Δεν έχει λογική αυτό. Αυτό δεν έχει λογική. Το σενάριο είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, θα εξαπλωθεί παντού η μετάλλαξη Δέλτα, η οποία κινείται πολύ γρήγορα. Ένα πολύ μικρό ποσοστό των εμβολιασμένων θα νοσήσει και θα νοσήσει ελαφρύτερα από ό,τι θα νοσούσε υπό άλλες συνθήκες. Οι ανεμβολίαστοι, οι νέοι που έχουν καλό αμυντικό σύστημα, θα νοσήσουν και θα ανοσοποιηθούν. Κάποιοι από αυτούς, εξαιρέσεις τραγικές, θα ταλαιπωρηθούν. Οι άνω των 50 όμως κινδυνεύουν όλοι. Ναι. Και να μην εφησυχάζουμε από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε τους αριθμούς να είναι χαμηλά, ενώ διασωληνωμένους και απώλειες, διότι αυτοί οι αριθμοί ξέρουμε πάντα ότι αυξάνονται τελευταίοι και μειώνονται τελευταίοι. Οι χαμηλοί αριθμοί προκύπτουν, είναι απότοκοι του τρίτου κύματος. Τους αριθμούς αυτούς του τετάρτου κύματος θα τους δούμε μετά από μερικές εβδομάδες. Ναι. Οπότε κάνουμε υπομονή και νομίζω ότι μια άλλη συζήτηση θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, όταν θα έρθουμε αντιμέτωποι με την απόφαση τι θα γίνει με τα παιδιά μας, με τον εμβολιασμό, γιατί χρειάζεται η γονική συνένεση για να εμβολιαστούν τα παιδιά. Έχουμε μπροστά μας το Σεπτέμβρη που δεν είναι μακριά, κύριε Ξαδάκτηλη, για να ανοίξουν τα σχολεία. Κυρία Σαμολαδά, για τα παιδιά τα οποία είναι ευπαθή, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και ανοίγουν και στις ηλικίες όπου μπορούν να εμβολιαστούν, θα πρέπει να εμβολιαστούν τώρα, τα ευπαθή παιδιά. Από εκεί και μετά θα πρέπει οι γονείς και οι παππούδες και οι γιαγιάδες των παιδιών να εμβολιαστούν. Οπ, σας έχασα. Τον έχασα τον κύριο Ξαδάκτηλο, μ' ακούτε? Τον έχασα. Τώρα σας ακούω και εγώ. Ναι. Θα πρέπει να εμβολιαστούν, εκεί κόπηκε η σύνδεση. Θα πρέπει να εμβολιαστούν γονείς, παππούδες και γιαγιάδες τώρα. Δεν είναι λογικό να κάνουμε συζήτηση για εμβολιασμό παιδιών που κατά τεκμήριο δεν κινδυνεύουν, όταν μέσα στις οικογένειες αυτοί που κινδυνεύουν δεν έχουν εμβολιαστεί. Ναι. Κατανοητό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι σήμερα το απόγευμα, στις 6.30 το απόγευμα, διοργανώνεται μια εξαιρετική ανοιχτή συζήτηση για το παρατηνόμενο COVID, long COVID, για γιατρούς αλλά και για κοινό. Εγώ έχω αναρτήσει το link όπου μπορείτε να συνδεθείτε κάτω από την σημερινή ανάρτηση για την εκπομπή σε σχόλιο. Ο SARS-CoV-2 ευθύνεται για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό νοσηλιών ανάγκης μεθ και θανάτων. Ένα μέρος όμως του πληθυσμού που θα νοσήσει, ακόμη και ήπια, δυστυχώς δεν αναρρώνει. Εμφανίζονται μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και την ποιότητα ζωής του. Οι ασθενείς μπορεί να αναφέρουν καταβολή η οποία επιδεινώνεται με την άθληση ή την νοητική εργασία, δύσπνοια, υπνία, ανοσμία, κεφαλαλγία, δυσκολία συγκέντρωσης και σκέψης, άγχος, κρίσης πανικού, διαταραχές στην αρτηριακή πίεση και τις συσφίξεις, διαταραχές στη λειτουργία των φωνητικών χορδών, ακόμη και για μήνες μετά την αποδρομή της νόσου. Πάρα πολύ σημαντικό. Συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία των γιατρών που διοργανώνουν αυτήν εδώ τη συζήτηση και χαιρετισμό θα απευθύνει ο κύριος Εξαδάκτηλος που είχα τη χαρά και την τιμή σήμερα να συζητήσουμε. Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.